Σάββατο 5 Νοεμβρίου είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Θα ξεκινήσουμε με τα σοκαριστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον κίνδυνο που διατρέχουν 300 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της αέριας ρύπανσης, τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών χώρων. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, 600.000 θάνατοι παιδιών, πρόωροι θάνατοι παιδιών, συνδέονται άμεσα με τη ρύπανση του αέρα, ενώ πάνω από 2 δισεκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν και κινούνται σε περιβάλλοντα όπου οι συγκεντρώσεις των ρήπων είναι πολύ πάνω από τα ασφαλή όρια. Ο καθημερινός κίνδυνος που βιώνουν εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη, απλά πηγαίνοντας και γυρίζοντας από το σχολείο τους, είναι αόρατος. 9 στα 10 παιδιά σε όλο τον κόσμο αναπνέουν ακατάλληλο αέρα, καθώς τα μικροσωματίδια υπερβαίνουν κατά πολύ τα ασφαλή όρια. 600.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας αυτού, ενώ σε μεγάλο κίνδυνο εκτίθενται καθημερινά περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά, τα περισσότερα εκ των οποίων ζουν στην Αφρική και στην Ασία. Τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο επειδή αναπνέουν πιο γρήγορα και η στιβάδα των κυττάρων στους πνεύμονές τους είναι πιο λεπτή και άρα πιο διαπερατή από τα μικροσωματίδια. Το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν καταγράφονται αριθμητικά πολύ προώροι θάνατοι παιδιών δεν σημαίνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν στιγματίζει την υγεία και την ανάπτυξή τους. Έχει σημαντικές επιδράσεις ακόμα και από την εποχή της εμβριακής του ζωής. Δημιουργεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη του αναπνευστικού του συστήματος. Δημιουργεί μια προδιάθεση για την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων αργότερα στη ζωή τους και γενικά δημιουργεί μια μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Στην εβδομάδα στο Νέο Δελχή, η ρύπανση ξεπέρασε κάθε όριο. Τα μικροσωματίδια υπερεύησαν τα 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, 100 φορές πάνω από τα ανώτατα όρια ασφαλείας. Στο Νέο Δελχή, η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί την 5η κατά σειρά αιτία θανάτων. Είναι τρομερό το τι συμβαίνει τώρα στα πνευμόνια των παιδιών. Παρά το γεγονός ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί συνολικά 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, ένας θάνατος δηλαδή κάθε 6 λεπτά, στην Ελλάδα το πρόβλημα υποτιμάται. Αντιθέτως, η πρόθεση για ελάφρυνση των τελών κυκλοφορίας στα παλιά και ιδιαιτέρως ρυπογόνα οχήματα καταδεικνύει πως η περιβαλλοντική παράμετρος αγνοείται. Δεν άκουσα από κυβερνητικούς παράγοντες να αναφέρονται στο θέμα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκύπτει όταν παλιά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δυστυχώς είναι μια παράμετρος που δεν προβάλλεται. Τώρα, μπορεί οι εικόνες της βαριάς ρύπανσης από το Πεκίνο ή το Νέο Δελχή να είναι ξένες στη δική μας πραγματικότητα. Ωστόσο, καθώς ο χειμώνας βρίσκεται πρώτο πυλών, είναι πιθανό να ζήσουμε και στις μεγάλες ελληνικές πόλεις κάποια σοβαρά επεισόδια θαλομύθλισης, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Το αστεροσκοπείο Αθηνών συστηματικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα στην κρίση, μετρά. Παρακολουθεί το φαινόμενο αυτό, πραγματοποιώντας μάλιστα αναλυτικές μετρήσεις όχι μόνο των συγκεκριμένων μικροσωματιδίων, αλλά και την προέλευσή τους, αλλά και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Μαζί μου ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, είστε πρόεδρος του Ινστιτούτου. Διευθυντής, συγγνώμη, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πάρα πολύ μεγάλος τίτλος. Θα συνδεθούμε όμως και με το Θησίο, όπου εκεί στο σταθμό μέτρησης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, αν δεν κάνω λάθος, αναλύεται αυτό το φαινόμενο και στην Ελλάδα. Είναι η κυρία Ελένη Λιακάκου, ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου, και η κυρία Κατερίνα Μπουγιατιώτη, μεταδιδάκτορας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και πώς η δουλειά η δική σας μπορεί να βοηθήσει και την πολιτεία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Σας καλημερίζουμε λοιπόν. Κυρία Λιακάκου, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό που μετράτε εσείς εκεί, ποια είναι η δουλειά που γίνεται συστηματικά και σε τι διαφέρει ο τρόπος που εσείς μετράτε και δουλεύετε από τους σταθμούς μέτρησης που γνωρίζαμε ότι λειτουργούσαν επί χρόνια σε διάφορα σημεία στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, στο συγκεκριμένο σταθμό πραγματοποιούμε μετρήσεις ρύπανσης επί 24ωρου. Συγκεκριμένα ο σταθμός λειτουργεί περίπου εδώ και 3 χρόνια. Πέρα από τους κλασικούς αέριους και σωματιδιακούς ρύπους, έχουμε το πλεονέκτημα μέσω του εξοπλισμού μας να παρακολουθούμε το επίπεδο περισσότερων επιβλαβών ρήπων. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο με ταυτόχρονη χημική ανάλυση και μπορούμε να
βλέπουμε τη διακύμαση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συγκεκριμένων ενώσεων. Η χημική ανάλυση συνεισφέρει στο να, να μπορέσετε εσείς να διαπιστώσετε την προέλευση, την πηγή της ρήπανσης. Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, ναι, ουσιαστικά, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε εσείς εκεί. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, μέσω συγκεκριμένων μετρήσεων που κάνουμε, σας αναφέρω το παράδειγμα του μαύρου άνθρακα, που είναι ένα συστατικό των λεπτών σωματιδίων, μπορούμε να βρούμε την προέλευση του συγκεκριμένου ρήπου. Μέσω του εξοπλισμού μας κάνουμε διάκριση και μπορούμε να δούμε πόσο είναι η επίδραση των ορυκτών καυσίμων ή της καύσης ξύλου, που είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει κυρίως το χειμώνα. Είναι και η εποχή του τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Μπουγιατιώτη να μας πει αν βλέπετε στις μετρήσεις αυτό το διάστημα κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ανησυχία ή κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ενημερωθεί η πολιτεία προκειμένου να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα ή κατά καιρούς τι μπορεί να δείτε, είτε από μεταφορά ρήπανσης, είτε από κάτι ας πούμε που να μην είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά που θα πρέπει να ενημερώνεται η πολιτεία. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την αέρια, αλλά σε συνδυασμό αέρια και σωματιδιακή φάση, το οποίο στη συνέχεια μπορούμε με χρήση θερμοδυναμικών μοντέλων να δούμε και την οξύτητα της ατμόσφαιρας και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Δηλαδή, ναι. Άρα λοιπόν, μέσα από τις δικές σας μετρήσεις θα μπορείτε εσείς να παρέχετε τα κατάλληλα δεδομένα στην πολιτεία, να χτυπάτε το καμπανάκι κινδύνου ενδεχομένως για τη λήψη και έκτακτων μέτρων. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχουμε κάτι αυτή την εποχή. Έχουμε λίγο αυξημένες συγκεντρώσεις των οργανικών. Δηλαδή, αυτά από πού προέρχονται, πείτε μας. Ένα μηχάνημα, δεν ξέρω. Αυτή θα γίνει μια στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένες ποσότητες οργανικών, αλλά μετά με ένα στατιστικό πρόβλημα μπορούμε να βρούμε ακριβώς τις πηγές τους. Δηλαδή μπορούμε να δούμε αν αυτά οφείλονται σε καύση βιομάζας ή άμα είναι από την κυκλοφορία των οχημάτων ή οτιδήποτε. Μέχρι και από το μαγείρεμα μπορούμε να βρούμε τη συνεισφορά. Τέτοια ακρίβεια. Ουσιαστικά είμαστε ουσιαστικά είμαστε στην αρχή του χειμώνα, οπότε σταδιακά θα δούμε στο εξής πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτή τη χρονιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλαμε ακριβώς να δείξουμε τη δουλειά, τη λεπτομέρεια με την οποία γίνεται η ερευνητική δουλειά εκεί, 24 ώρες το 24ωρο, και πόσο σημαντικό είναι να συλλέγονται τα στοιχεία αυτά, ειδικά μπροστά στο χειμώνα που έρχεται, που ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα ξαναζήσουμε κάποιο επεισόδιο θελομύχλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Δυστυχώς. Κύριε Μιχαλόπουλε, ερχόμαστε εδώ στο στούντιο για να μας εξηγήσετε κάπως απλά, αν γίνεται, για να κατανοήσει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθείτε τόσο στενά η αέρια, η μικροσωματιδιακή ρήπανση και γιατί είναι σημαντικό για την υγεία του. Γιατί είδαμε πριν και το ρεπορτάζ που αφορούσε στις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι είναι αυτά που μετράτε εσείς εκεί και τι σημαίνει όταν έχουμε ένα επεισόδιο θαλομύχλης, πόσο σοβαρό μπορεί να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, να πιάσουμε μία-μία τις ερωτήσεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς η ρήπανση δεν έχει χρόνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται μόνο με μία πηγή. Όπως είπαν πολύ σωστά πριν η Κατερίνα και η Ελένη, αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι διάφορες πηγές. Άρα έχουμε την κυκλοφορία, έχουμε την καύση βιομάζας, έχουμε το μαγείρεμα. Άρα όλες αυτές οι πηγές έχουν διαφορετική ημερήσια μεταβολή, άρα πρέπει να τις παρακολουθούμε όλο το 24ωρο και αυτό κάνουμε. Μας ενδιαφέρει από τη στιγμή και μετά που αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο, που ακριβώς, αρχίζει ακριβώς και ξεπερνάει κάποια όρια. Θέλω να μου πείτε ποιες εποχές του χρόνου βλέπετε να αυξάνει η επικινδυνότητα και από ποιες πηγές. Δηλαδή, τι είναι αυτό που πρέπει να προσεχθεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, να το πάω ανάποδα, οι μήνες οι πιο καθαροί έτσι, για την Αθήνα και για το. Είναι οι καλοκαιρινοί μήνες. Το καλοκαίρι που όλοι ξέρουμε, έχουμε τις ετησίες. Τα μελτέμια που ξέρει ο κόσμος, ισχυρούς ανέμους, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, ο κόσμος είναι και σε διακοπές, οπότε είναι η περίοδο που έχουμε τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Οι ψηλότερες συγκεντρώσεις αρχίζουν και παρατηρούμε από τώρα. Σήμερα είναι μια χαρακτηριστική μέρα και χθες, ας πούμε, μέρες άπνοια, με ηλιοφάνεια.
οι οποίες μετεωρολογικά βοηθάνε στο να μαζευτούν οι ρήποι πάνω από την ατμόσφαιρα της Αθήνας και να φτάσουν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, να φτάσουν σε ψηλά επίπεδα και να έχουμε και κάποια... Άρα αν η σημερινή μέρα ήταν μια ημέρα με κρύο και μπαίνανε και τα τζάκια σε ισχύ και σε εφαρμογή ή πιάνανε δουλειά, εμείς σήμερα ενδεχομένως να είχαμε ένα επεισόδιο θαλομύχλης. Τα τελευταία 2-3 χρόνια που παρακολουθούμε συστηματικά, άκουσα πριν και, και την παρουσία στο βίντεο, είχαμε συγκεντρώσεις οι οποίες πλησιάσανε τις συγκεντρώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν πριν. Δηλαδή είχαμε και 150 και 180 και 200 μικρογραμμάρια, ωριές τιμές, αλλά είχαμε τιμές οι οποίες φτάσανε και μάλιστα τα πολύ μικρά σωματίδια. Μιλάμε για PM2,5, μιλάμε για PM1. Εντάξει, είχαμε τέτοιες τιμές. Τα οποία έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι φωνικά. Όσο πιο λεπτά, τόσο πιο φωνικά. Ακριβώς. Έχετε ενημερώσει την πολιτεία, φαντάζομαι, πώς είναι, είναι ρητορικό το ερώτημα, για τα ευρήματά σας και αν έχετε δει ανταπόκριση, δηλαδή έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, θεωρείτε εσείς, με βάση την πληροφορία την επιστημονική που τους παρέχετε. Μέτρα από ποια έννοια? Ότι με την έννοια ότι ο κόσμος να σταματήσει να χρησιμοποιεί το ξύλο, πιστεύω ότι. Και φοβάμαι ότι και φέτος, ιδίως που η τιμή έχει τσιμπήσει, η τιμή του πετρελαίου, φοβάμαι ότι αν και ο χειμώνας είναι, όπως λένε, ακόμα και λίγο πιο δύσκολος, θα έχουμε σίγουρα τέτοια φαινόμενα. Θεωρώ ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό. Η καύση βιομάζας είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες χώρες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ακόμα και σε χώρες οι οποίες είναι γνωστές για το ψηλό επίπεδο ζωής, ζυρίχη, ας πούμε. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία? Τις μέρες ή τις νύχτες όπου οι τιμές ξεπερνάνε κάποια όρια, θεωρώ φυσικά ότι είναι, όχι θεωρώ, δηλαδή ξεπερνάνε τα όρια, άρα είναι επικίνδυνες. Και δεν είναι μόνο θέμα ορίων, είναι θέμα ότι μέσα σε αυτές τις, κατά από αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν και μια σειρά από οργανικές ενώσεις, οι οποίες είναι γνωστό, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Ναι. Θέλετε να αναφέρετε κάποιες? Οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες που αναφέρουν, το βένζο αλφα πυρένιο, κάποια, ακόμα και μέταλλα, μπορούμε να βρούμε αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδο, το οποίο ουσιαστικά το έχουμε ξεχάσει, ιδίως με την εισαγωγή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, έχουμε ξεχάσει. Αλλά βλέπουμε επίπεδα μολύβδου, όχι ανησυχητικά, δεν ξεπερνάνε κάποια όρια, αλλά βλέπουμε αμέσως αρσενικό. Θα ήθελα, κύριε Μιχαλόπουλο, να σας δεσμεύσω στο πρώτο επεισόδιο Θαλομύχλης, να είμαστε πάλι μαζί για να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί φαντάζομαι τώρα τους κάνουμε έτσι μια προειδοποίηση, αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα έρθει το επεισόδιο ευχαρίστως. Ο κόσμος πραγματικά θα έχει ανάγκη να ενημερωθεί σε μεγαλύτερο βάθος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και εσάς και τους συνεργάτες σας από το Θησίο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε με το τεστ κοπόσεως, το οποίο υποβάλλεται κάθε 2 χρόνια η Γη μέσω της έκθεσης Ζωντανός Πλανήτης. Για άλλη μια χρονιά διαπιστώνεται ότι καταναλώνουμε πολύ περισσότερο από όσο η Γη μπορεί να μας προσφέρει και πως από το 1970 μέχρι σήμερα έχει χαθεί ο πληθυσμός του 58% των ειδών της άγριας ζωής. Με κίνδυνο, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, μέχρι το 2020 να χάσουμε το 63% των ειδών της άγριας ζωής. Οι ελέφαντες της Τανζανίας, οι ρινόκεροι και τα λιοντάρια της Μαύρης Υπήρου, οι φάλαινες, οι λύκοι, ακόμη και τα ερπετά, είναι μερικά από τα είδη που πληρώνουν με τον αφανισμό τους το σπάταλο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης των ανθρώπων. Τα 7 δισεκατομμύρια που ζουν πάνω στη Γη χρειάζονται πάνω από έναν πλανήτη για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Και επειδή δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, η υπερεκμετάλλευση από την πλευρά του ενός οθεί στην εξαφάνιση όλα τα υπόλοιπα είδη. Η έκθεση λέει ξεκάθαρα ότι το αποτύπωμα, δηλαδή αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να ζήσει, για να διατηρήσει τον τρόπο ζωής το σημερινό, είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σπάταλο από την ικανότητα του πλανήτη να παράσχει τις πρώτες ύλες και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες. Η έκθεση Ζωντανός Πλανήτης, μελετώντας περισσότερα από 3.700 είδη, αποκαλύπτει την κατάσταση σήμερα. Από το 1970 χάθηκε το 58% των ειδών της άγριας ζωής. Αν δεν αλλάξει τίποτα μέσα στα επόμενα χρόνια και συνεχίσουμε με το ίδιο μοντέλο ζωής, μέχρι το 2020 οι απώλειες της άγριας ζωής μπορεί να φτάσουν ως και το 67%. Αποδάσωση, την υπεραλίευση, την καταστροφή των βιοτόπων, εμπόριο άγριας ζωής, ρήπανση, κλιματική αλλαγή είναι οι βασικές αιτίες. Ενώ τεράστιο αντίκτυπο στον πλανήτη έχει το σπάταλο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης βρώμικης ενέργειας αλλά και τροφής.
Το πώς παράγουμε ενέργεια, το πώς παράγουμε τροφή, το πώς καταναλώνουμε ενέργεια, το πώς καταναλώνουμε τροφή. Οι λύσεις υπάρχουν, είναι η καθαρή ενέργεια και είναι και η εξοικονόμηση. Ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης, αμέτρητοι τόνοι φαγητού πετάγονται κάθε μέρα. Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της έκθεσης «Ζωντανός πλανήτης», το WWF Ελλάς καταδικάζει εκ νέου και την επιλογή της κυβέρνησης να επανεπενδύσει σε νέες μονάδες στο Λιγνίτη, αντί να επιχειρήσει στροφή στην καθαρή ενέργεια. Το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο του κόσμου είναι γεγονός. Μετά από διαβουλεύσεις που διήρκησαν αρκετά χρόνια, τελικά η Ρωσία, η οποία έβαζε και τα εμπόδια, υπέγραψε τη δημιουργία θαλάσσιου καταφυγίου στην Ανταρκτική, μια περιοχή ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για την περιβαλλοντική ισορροπία ολόκληρου του πλανήτη. Αυτή η φώκια μπορεί πλέον να κολυμπάει ξέγνιαστα στα νερά της Ανταρκτικής. Οι χώρες που αποφασίζουν για την τύχη της παγωμένης Ηπείρου κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία. Τη δημιουργία της μεγαλύτερης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του κόσμου στον ωκεανό, ακριβώς δίπλα στην Ανταρκτική. Τα μέλη της Επιτροπής για τη Διατήρηση των Υδρόβιων Πόρων της Ανταρκτικής, που συνήλθαν στο Χόμπαρτ της Αυστραλίας, εύλογα πανηγυρίζουν. Η συμφωνία ανάμεσα σε 24 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται μετά από χρόνια διπλωματικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, η οποία είχε απορρίψει την ιδέα στο παρελθόν. Είχα πάντα την άποψη ότι θα ήταν ένα θαύμα να συμφωνήσουν 25 χώρες, ιδιαίτερα όταν κοιτάς τη δύναμη των αλλιευτικών συμφερόντων μιας χώρας όπως η Ρωσία. Η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει μια τεράστια έκταση 1,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, δύο φορές όσο είναι η πολιτεία του Τέξας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Νέα Ζηλανδία είχαν υποβάλει την πρώτη πρόταση το 2012, η οποία απορρίφθηκε 5 φορές έως την τελική συμφωνία. Κίνα, Ουκρανία και Ρωσία είχαν εκφράσει την ανησυχία τους, με τη Ρωσία να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο πριν την επίτευξη της συμφωνίας. Ελάφρυνση χρέους και προστασία της φύσης, με το δεύτερο να αποτελεί προϋπόθεση του πρώτου. Η ιδέα ακούγεται κάπως τρελή, ωστόσο έχει ήδη εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες και αυτή ακριβώς την ιδέα προτείνει τώρα το WWF και για την Ελλάδα. Το 1987 η Βολιβία συμφώνησε με τον οργανισμό Conservation International να θέσει υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας 17.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τροπικού δάσους στην καρδιά του Αμαζονίου. Με αντάλλαγμα, τη διαγραφή ενός μέρους του χρέους της ύψους 650.000 δολαρίων. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βολιβίας αναλάμβανε την υποχρέωση να προστατεύσει αποτελεσματικά το δάσος και τα απειλούμενα είδη. Το 2011, SWAP υπέγραψε και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ινδονησία, ελαφρύνοντας το χρέος της χώρας κατά 28,5 εκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας σε αντάλλαγμα όφιλε να αποκαταστήσει το τροπικό δάσος του Καλιμαντάν, όπου ενδημούν περισσότερα από 15.000 διαφορετικά είδη φυτών. Με το σκεπτικό ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή οικονομικά χώρα, αλλά ιδιαίτερα πλούσια σε φυσικούς πόρους, το WWF Ελλάς καταθέτει ανάλογη πρόταση, αποστέλλοντας μάλιστα στους πολιτικούς αρχηγούς σχετική επιστολή, προκειμένου να ανοίξει ο διάλογος για την ελάφρυνση και του ελληνικού χρέους μέσω της περιβαλλοντικής προστασίας. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και κάνοντας σωστά τη διαχείριση, διαγράφεται ένα κομμάτι του χρέους έναντι του πιστωτή. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πλούτος ο φυσικός της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκός πλούτος. Προστατεύοντας λοιπόν αυτόν τον πλούτο η Ελλάδα, με το παραπάνω από αυτό που ορίζουν οι συμβατικές υποχρεώσεις, θα μπορούσε να διαγραφεί ένα κομμάτι του χρέους, του πολύ σημαντικού χρέους που έχουμε. Η πρόταση που θέτει το WWF προς διαβούλευση εμπεριέχει δράσεις για μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και προώθηση καθαρής ενέργειας, αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ επίσης για θέσπιση περισσότερων προστατευόμενων περιοχών. Προτείνουμε καινούργια πράγματα. Δημιουργικά, τα οποία μπορεί να μας βγάλουν από την κρίση. Έχουμε ζήσει 7 χρόνια κρίσης, έχουμε ζήσει 7 χρόνια μέτρων λιτότητας, τα οποία έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία. Καιρός λοιπόν να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Η πρόταση πλέον είναι στο τραπέζι. Μένει να φανεί αν η πολιτική ηγεσία του τόπου θα δεχτεί να τη συζητήσει. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Η απώλεια οικείων και αγαπημένων προσώπων είναι σίγουρα δυσβάστακτη και πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των δικών τους ανθρώπων που έφυγαν. Ένας χημικός στην Ελβετία ανακάλυψε ένα μάλλον ανορθόδοξο, αλλά όπως αποδεικνύεται και δημοφιλή τρόπο για να το πετύχουν αυτό. Μετατρέπει την τέφρα των θανόντων σε κοσμήματα.
Μοιάζει με πραγματικό διαμάντι, όμως αυτό το δαχτυλίδι είναι ανεκτίμητο γιατί φτιάχτηκε από την τέφρα αγαπημένων ανθρώπων. Η ελβετική εταιρεία του Ρινάλντο Βίλι μετατρέπει τον άνθρακα της ανθρώπινης τέφρας σε διαμάντια και ήδη αυτή η μέθοδος έχει υιοθετηθεί από αρκετούς ανθρώπους σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Η Σάρα Περέτη αποφάσισε να κλειδώσει την ανάμνηση του πατέρα της μέσα σε ένα διαμάντι. Ο πατέρας μου έπαθε τρεις καρδιακές προσβολές και είχε και Πάρκινσον. Έτσι για 1,5 χρόνο ήταν στο νοσοκομείο και κάποια στιγμή του είπα ότι θα ήθελα να τον αποτεφρώσω και να φτιάξω ένα διαμάντι από τις τάχτες του. Και μου είπε αν γίνεται να το κάνεις. Όταν κάποιος πεθάνει είναι ωραίο όταν μπορείς να τον έχεις μαζί σου σε ένα κολλιέ ή δαχτυλίδι. Με το διαμάντι έχεις για πάντα την ανάμνηση του ανθρώπου που έφυγε. Για μένα αυτό είναι καλό. Νιώθω μια επικοινωνία, νιώθω μια παρηγοριά. Νιώθω αγάπη και έχω την ανάμνησή του. Έτσι έχω ένα κομμάτι του μαζί μου και αυτό με κάνει να νιώθω ευτυχισμένη. Το διαμάντι Αλγκοντράντζα, που στην τοπική διάλεκτο σημαίνει ανάμνηση, φτιάχνεται απομονώνοντας τον άνθρακα από την ανθρώπινη τέφρα και υποβάλλοντάς τον σε έντονη πίεση και θερμότητα. Ωστόσο, είναι αμφιλεγόμενη μέθοδος και απαγορευτική από κάποιες θρησκείες. Ως εκ τούτου, δεν συμφωνούν όλοι να γίνουν διαμάντι και δεν εγκρίνουν τη διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως και χρόνια. Δεν θα ήθελα να γίνω διαμάντι. Θα προτιμούσα να γίνω λίπασμα για το έδαφος. Ένα διαμάντι Αλγκοντράντζα κοστίζει περίπου 4.500 ευρώ, αλλά αυτό ποικίλει ανάλογα με το μέγεθός του. Από έναν άνθρωπο μπορεί να δημιουργηθούν 50 διαμάντια, μιας και χρειάζονται μόλις 2 γραμμάρια τέφρας. Συνήθως οι συγγενείς επιλέγουν να δημιουργήσουν ένα διαμάντι για κάθε μέλος της οικογένειας. Κάθε χρόνο η τέφρα 850 αγαπημένων προσώπων μπαίνει στα εργαστήρια της Αλγκοντράντζα προκειμένου να δημιουργηθούν πολύτιμη λίθη. Ωστόσο, το Βατικανό πρόσφατα απαγόρευσε στους καθολικούς να φυλάσσουν την ανθρώπινη τέφρα των αγαπημένων τους στο σπίτι ή να τους μετατρέπουν σε αναμνηστικό. Κάπου εδώ, εμείς τελειώνουμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι από τα νέα του Sky τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Και φυσικά ραντεβού εδώ το επόμενο Σάββατο, 11:30 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.